Καλό μεσημέρι, κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε? Καλό μεσημέρι σε εσάς και τους ακροατές σας. Ξεκινάμε με το ωραίο της ιστορίας, την ημερίδα που έληξε πριν από λίγο για την προστασία των ελληνικών θαλασσών, όπου κάνετε λόγο και για θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Τι ακριβώς είναι αυτό? Νομίζω είναι σημαντικό. Ξέρετε, συζητάμε πολλές φορές και τα τελευταία χρόνια ότι δεν υπάρχει χωροταξικό σχεδιασμό στην Ξηρά. Και αυτό είναι ένα βασικό μειονέκτημα της χώρας, έτσι ώστε να υπάρχουν πραγματικές επενδύσεις και να ξέρει ο καθένας πού μπορεί να χτίσει και τι. Μάλιστα, εμείς έχουμε κάνει και πιο προωθημένη πρόταση να υπάρχει ένας ενιαίος ψηφιακός χάρτης, στον οποίο μπορείς με ένα κλικ από τον υπολογιστή σου να εντοπίσεις το οικόπεδο που σε ενδιαφέρει και να μάθεις ακριβώς όλα τα στοιχεία, και αυτό να αποτελεί και δεσμευτική πράξη, έτσι ώστε να μπορείς με αυτό να εκδώσεις μια άδεια. Ουσιαστικά να μην πηγαίνεις σε καμία υπηρεσία όπως αρχαιολογία, δήμος, δασαρχείο κτλ. Και να μπορείς από τον υπολογιστή σου να παίρνεις όλα τα δεδομένα χωρίς να πηγαίνεις ουσιαστικά σε καμία υπηρεσία, καταπολεμώντας έτσι και την διαφθορά και, και τις καθυστερήσεις. Πηγαίνοντας τώρα στο θέμα μας, θα σας έλεγα ότι αν ξεκινήσουμε από σήμερα, γιατί ακόμα δεν έχει γίνει στην Ξηρά ενιαίος χωροταξικός σχεδιασμός και δεν υπάρχει ολοκληρωμένος, ναι. Αν ξεκινούσαμε στη θάλασσα, γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία ανοίγονται, έτσι λέω για παράδειγμα ότι είναι αυτό το θέμα με την ΑΟΣ αυτή τη στιγμή. Έχουμε τα κοιτάσματα πετρελαίων που μας ενδιαφέρουν, ή φυσικού αερίου που πιθανόν ενδιαφέρουν και την χώρα μας. Υπάρχουν και η ρύπανση των θαλασσών που είδαμε. Ναι, οι αποφάσεις για τις περιοχές Natura. Υπάρχει η ρύπανση. Ουσιαστικά πρέπει να καταλάβουμε ότι και στη θάλασσα, εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος χωροταξικός σχεδιασμός, θαλάσσιος δηλαδή χωροταξικός σχεδιασμός, μπορούν να είναι συμβατές πολλές χρήσεις, αρκεί να αποφασίσουμε από πριν να βάλουμε κάποιους κανόνες. Επομένως, και μπορούμε να κάνουμε εξόρυξη πετρελαίου ή φυσικού αερίου γενικά του ορυκτού πλούτου, αλλά παράλληλα πρέπει να προστατεύουμε τη θάλασσα. Παράλληλα θα μπορούσε να υπάρχει ένα θαλάσσιο πάρκο πλήρους προστασίας, και ταυτόχρονα να αξιοποιούμε και την χώρα μας, η οποία είναι μια νησιωτική περιοχή της Ευρώπης, έτσι ώστε να έχουμε τουριστική ανάπτυξη. Όσο καταλάβουμε ότι με κανόνες μπορούν να γίνουν τα πάντα, τόσο μπορούμε να προχωρήσουμε πολλά βήματα μπροστά. Κύριε Στάση, ναι, να βάλουμε μια ανατελεία συζήτησή μας και συνεχίζουμε την κουβέντα που είχαμε με τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, τον Γιώργο Στασινό. Είχαμε μείνει για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, κύριε Στασινέ. Αλλά θέλω έτσι να πάμε λίγο στο πέρα από το ενδιαφέρον συνέδριο που θέλουμε μόνο μια εκπομπή μόνο για αυτό το θέμα, για αυτό το ζήτημα. Θέλω να πάμε λίγο στο θέμα της ασφάλισης των εισφορών πληρώνει μηχανική. Τι είναι αυτό? Θα σας πω λίγο, γιατί νομίζω ότι είπατε, παρόλο που φαίνονται υπερβολικές εισφορές, και είπατε ένα μέρος αυτών που ισχύουν. Θα σας πω το εξής. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να πληρώσουμε, αν έχουμε το ίδιο εισόδημα, ας πούμε ένα παράδειγμα, ότι έχουμε το ίδιο εισόδημα τα έτη 16 και 17. Καλούμαστε να πληρώσουμε εισφορές 38%, ουσιαστικά έχουμε πληρώσει το 20% που είναι για τη σύνταξη, το 7%, το 6,95% που είναι για τον κλάδο υγείας. Μένει η επικουρική και η εφάπαξη ασφάλιση, τα οποία είναι άλλο ένα 11%, το οποίο μέχρι τώρα δεν το έχουμε πληρώσει. Καλούμαστε να πληρώσουμε αναδρομικά από τα έτη 11 και 12, τα οποία έχει καταργηθεί αυτός ο νόμος, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να πληρώσουμε αυτές τις φορές. Και ταυτόχρονα θα μας έρθουν και οι τρέχουσες. Έχετε προσβάλει αυτές τις αποφάσεις? Έχουμε κάνει την Παρασκευή, έχουμε κάνει ομαδικές προσφυγές, γιατί αυτό μπορούσαμε να κάνουμε με βάση τα ειδοποιητήρια που μας έρθουν και τις προθεσμίες που έχουμε. Θα ζητήσουμε να γίνει και μια πιλωτική δίκη στο Συμβούλιο της Επικρατείας γι' αυτό. Ουσιαστικά για τις αναδρομικές εισφορές που θεωρούμε ότι δεν θα πρέπει να τις πληρώσουμε, γιατί έχει καταργηθεί και ο σχετικός νόμος. Από εκεί και πέρα όμως, αυτή τη στιγμή έχουμε να πληρώσουμε 38% εισφορές, συν 11% που έρχεται από το προηγούμενο έτος, γιατί δεν έχουν έρθει μέχρι τώρα, δηλαδή 49%, συν αναδρομικές εισφορές για το παρελθόν, σίγουρα πάνω από το 50% του εισοδήματος είναι μόνο για εισφορές. Δεν έχουμε πάει στους φόρους ακόμα. Όχι, στους φόρους, αν πάμε και στους φόρους που είναι ο φόρος, είναι 100% προκαταβολής, είναι 650 ευρώ τέλος επιτιδεύοντος, συν εισφορά αλληλεγγύης μετά από κάποιο ποσό. Αντιλαμβάνεσαι ότι σίγουρα περνάμε το 100%. Οι εισφορές για μας είναι ένα σημαντικό κομμάτι, και σας αναφέρω επίσης χαρακτηριστικά ότι πάνω από το 80% των ελευθέρων επαγγελματιών μηχανικών δεν είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Δηλαδή χρωστάνε κάποιες από αυτές τις εισφορές που σας είπα πριν, που δεν γίνεται να μην τις χρωστάς.
Επομένως, αυτή τη στιγμή δουλεύει μόνο το 20%, γιατί χωρίς ασφαλιστική ενημερότητα είναι δύσκολο να δουλέψεις στο επάγγελμά μας. Και σε οδηγούν να πηγαίνεις και στα μαύρα τώρα, έτσι, με όλα αυτά που ακούω. Ναι, δεν υπάρχει γενικά δουλειά. Υπάρχουν κάποιες δουλειές για τα φέρετα ή ενεργειακά πιστοποιητικά. Καταλαβαίνετε ότι ο κλάδος έχει διαλυθεί. Πάρα πολύ ικανοί συνάδελφοι με επιστημονικές γνώσεις. Πολλά λεφτά τώρα. Πολλά τώρα λεφτά για τις αντικειμενικές αξίες. Πολλά χρήματα για τις αντικειμενικές αξίες. Πόσα σας δίνουν, 5.000 ευρώ. Καλά, για τις αντικειμενικές αξίες επίσης είναι ένα άλλο ζήτημα. Δίνουν 50 ευρώ ανά περιοχή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι αστείο. Ναι, και αυτό πάλι σε 200-250 πιστοποιημένους συναδέλφους, γιατί ούτε αυτό το Μητρό το ανοίγουν ουσιαστικά. Έχουμε κάνει αίτηση να διαπιστευτεί το τέος, να πιστοποιεί εκτιμητές ακινήτων, αλλά ούτε αυτό έχει γίνει δεκτό. Μάλιστα, κολλησιεργεί το αρμόδιος φορέας που διαπιστεύει ο ΕΣΥΔ, που ανήκει στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στη διαδικασία και εμποδίζει το τεχνικό επιμελητήριο ουσιαστικά να πιστοποιεί εκτιμητές ακινήτων. Καταλαβαίνετε, έχουμε δημιουργήσει κλειστό επάγγελμα σε αυτό το κομμάτι, μια και το αναφέρετε. Υπάρχουν κάποιοι γύρω στους 500 πραγματικά πολύ ικανοί συνάδελφοι, επιστημονικά άξιοι, αλλά είναι μόνο 500. Πόσοι είστε συνολικά γραμμένοι στο επιμελητήριο? 110.000. Καταλαβαίνετε επίσης ότι, μια και το αναφέρω, περίπου 70.000 είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Όταν το 80% είναι εκτός επαγγέλματος, μιλάμε για 56.000 περίπου συναδέλφους, οι οποίοι είναι έτσι κι αλλιώς εκτός επαγγέλματος. Υπάρχουν πολλοί που έχουν φύγει στο εξωτερικό. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχουν διαρκείς και συνεχείς κινήσεις, οι οποίες ουσιαστικά οδηγούν τον κλάδο στην εξαφάνιση. Ανέφικτο μπορεί να ακούγεται, γιατί είναι ένα επάγγελμα που υπάρχει από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, χωρίς να υπάρχουν κενά. Παρατηρώ στις μελέτες της Ελστάτ, στις έρευνες για τις οικοδομικές άδειες που αρχίζουν και τσιμπάνε πάντως προς τα πάνω. Έτσι. Όχι. Αυτό είναι επίσης, καμιά φορά η στατιστική μας οδηγεί σε λάθος συμπεράσματα. Για πέστε, μας δούμε στα δαΐς εμείς. Υπήρχε το προηγούμενο, αυτές οι άδειες μπορεί να είναι, δεν είναι καινούριες άδειες καταρχήν. Οι περισσότερες, ναι. Η μεγάλη πλειοψηφία είναι ουσιαστικά ή αναθεωρήσεις, ή κάποιες άδειες μικρής κλίμακας, ναι. Ή κάποιες άδειες να κάνουν κάποιες περιτυχίσεις ή να φτιάξουν κάποιες μάντρες. Βέβαια, κάποιοι άνθρωποι. Κοιτούσα και ένα άλλο στοιχείο που ήταν και αύξηση στον όγκο. Δεν είναι αύξηση ούτε στον όγκο, είναι στην πραγματικότητα, επειδή δηλώνονται στατιστικά όλα τα στοιχεία, ακόμα και όταν κάνεις αναθεώρηση, ουσιαστικά είναι για μια οικοδομή που ήδη υπάρχει, αναφέρουν πάλι τον ίδιο όγκο. Δεν είναι η προσθήκη που έχει γίνει. Αντιλαμβάνεστε ότι γι' αυτό καμιά φορά τα στατιστικά, γι' αυτό παρουσιάζονται για να μην μας δείξουν την αλήθεια, γιατί κάποιος δεν δίνει αναλυτικά στοιχεία. Όταν λέμε ευημερούν οι αριθμοί, υποφέρουν οι άνθρωποι. Υποφέρουν οι άνθρωποι και οι αριθμοί είναι fake news τελικά. Αυτό βλέπουμε. Είναι, γιατί θα μπορούσαν να είναι νούμερα που να μας δίνουν τα πραγματικά στοιχεία αν ήταν συνολικά όλα τα στοιχεία. Αλλά ίσως εντέχνως καμιά φορά κάποια στοιχεία δεν μας δίνονται γι' αυτό το λόγο. Κύριε Σασυνέ, θέλω να κουβεντιάσουμε πολλά θέματα. Δυστυχώς η μέρα είναι πολύ δύσκολη. Καταλαβαίνω. Υπάρχουν ουσιαστικά θέματα, πραγματικά πρέπει να τα συζητήσουμε. Αλλά καταλαβαίνετε όταν. Τα έχω συγκεντρώσει. Πιστεύω ότι μέχρι τις αρχές Μαρτίου θα ξαναβγούμε να τα συζητήσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς. Καλώς απόγευμα. Να είστε καλά. Γεια σας.